Αχ, πατρίδα μου, Ελλάδα. Τους ανθρώπους να ξυπνήσεις. Αχ, πατρίδα μου, Ελλάδα, συ του κόσμου η σύλλαμπα. Καίγεσαι για να φωτίσεις τους ανθρώπους να ξυπνήσεις. Κυρίες και κύριοι, και να ήθελα να σας κάνω έκπληξη, δεν μπορώ με αυτόν τον άνθρωπο που έχω εδώ πέρα απέναντί μου. Δεν έχω τέτοια δυνατότητα με το συγκεκριμένο καλεσμένο σήμερα. Ιδιαίτερη περίπτωση, ιδιάζουσα περίπτωση. Φυσικά καταλάβατε όλοι ότι σήμερα καλεσμένος μου είναι ο Βαγγέλης ο Κωνιτόπουλος. Γεια σου, Βαγγέλη. Καλησπέρα. Μπήκες με ένα τραγούδι φορτσάτος εδώ πέρα, λίγο περίεργο, σε μια ντοπιολαλιά άλλη, δικιά σου γλώσσα, έτσι. Ναι, είναι η μητρική μου γλώσσα αυτή. Η μητρική. Γιώργο μου, ναι. Αυτή που έμαθα στην Άξο, γιατί εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα μέχρι τα 15 μου που έφυγα. Και αυτή τη γλώσσα είχα μάθει και όταν γράφω και τραγούδια σε αυτή τη γλώσσα τα γράφω πολύ γρήγορα. Παρόλο που φύγες μικρός, έγραψε μέσα σου η γλώσσα. Βέβαια, κοίτα να δεις. Πάντοτε, όταν έβρισκα την ευκαιρία, δηλαδή βρισκόμουν με πατριώτες, τη μίλαγα πάντα. Δεν την άφησα ποτέ τη μητρική μου γλώσσα, όπως την ονομάζω. Και έτσι μου έχει μείνει. Τι, δεν τη ξέχασα. Τι το ιδιαίτερο έχει, είναι πιο τραγουδιστή, είναι πιο μέσα στα κύτταρά σου, αυτή η γλώσσα πώς γράφει μέσα σου. Δεν έχει ιδιαιτερότητα περισσότερη από το ότι είναι αυτή η γλώσσα που έμαθα όταν γεννήθηκα από τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Αυτό για τον καθένα και ο άλλος που μπορεί να είναι από τη Σύρο ή από την Πάρη, μαθαίνει τη δική του τοπολαλιά. Και είναι όλες όμορφες και τραγουδιστές. Όλες. Τώρα θέλω να σου πω κάτι, επειδή μιλάς για την τοπιολαλιά, ότι ένα από τα στοιχεία στο νόμο για το τι είναι γενοκτονία, στον διεθνή νόμο το πώς χαρακτηρίζεται μια γενοκτονία, είναι να αποκόψεις έναν άνθρωπο ή μια ομάδα ανθρώπων από τη μητρική τους γλώσσα. Μάλιστα. Δηλαδή, αν σου απαγορέψει εσένα κάποιος, με κάποιο, γιατί υπήρχαν τέτοιες απαγορεύσεις, ναι, καθεστώτα περίεργα, που απαγόρευαν σε κάποιες ομάδες να μιλάνε τη μητρική τους γλώσσα. Είναι ένα στοιχείο γενοκτονία. Σε γενοκτονεί εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα. Σε αποκόβει από τις ρίζες σου. Το αισθάνεσαι αυτό εσύ, ότι άμα δεν τα πεις αυτά, ρε παιδί μου, σου λέω τι θα πεις και μου λες, θα πω κάτι αξιώτικο, στην αξιώτικη. Ναι. Αν σου τα απαγόρευε κάποιος, σου λέει δεν θα ξανατραγουδήσεις τέτοια. Όχι βέβαια. Σίγουρα δεν θα μου άρεσε καθόλου και θα αντιδρούσα φυσικά. Θα αντιδρούσες. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες και πρέπει να ξέρουμε όλοι να αγαπάμε τη μητρική μας γλώσσα και πολλές φορές αν μας φαίνονται και οι λέξεις της ξένες προς την καθομιλουμένη, την κοινή καθομιλουμένη, να ξέρουμε ότι αν ψάξουμε πίσω και θα βρούμε τις ρίζες. Θα βρούμε τις ρίζες, λέξη. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι τη μιλάω όταν είμαι με πατριώτες, γιατί ξέρω ότι θα με καταλάβουν.
Έτσι. Γιατί δεν έχω την απαιτησία, ας πούμε, σε ένας άλλος που μπορεί να είναι από την Πελοπόννησο, να είναι στερεά Ελλάδα, να με καταλάβει. Και όμως, τη... αν του ναι. το πει σιγά σιγά και ναι. ξανά και, ναι, θα, ναι, ναι. και θα γουστάρει να ακούει τις λέξεις, ναι, γιατί ναι. όλοι τις έχουμε. Ξέρεις, ο Όμηρος όταν γράφει έχει 6 διαλέκτους μέσα, δηλαδή και ολικά και δωρικά και ιωνικά και αυτά. Σίγουρα γιατί... έχει και εναξωτικά δηλαδή. πάμε, πάμε. Πάντως, έχουμε πολλές κοινές τέτοιου είδους λέξεις και εκφράσεις, με την Κρήτη, έτσι. Με την Κρήτη. Ούτως ή άλλως η Νάξος ήταν κριτική αποικία, μινωική αποικία. Ήταν το ΖΑ επάνω, το βουνό. Μήπως τα λες ανάποδα, Γιώργο. Ανάποδα, η Κρήτη ήταν αξιωματική όφηση. Ακριβώς. Μήπως. Και, εντάξει, θα σα πω, αλλά όχι όλα μαζί μένα. Ο πολιτισμός, ο αρχαιότερος, είναι ο Κυκλαδικός, δεν είναι ο Μινωικός, Γιώργο. Και τα ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα αυτά. Μην μου λες λοιπόν ότι η Κρήτη γέννησε την Άξο, η Άξος γέννησε την Κρήτη. Έτσι. Μ' αρέσει όταν οι Έλληνες μαλώνουν για τέτοια πράγματα. Μια φορά στη Σιτία, στη γιορτή της Σουλτανίνας, πάρα πολλά χρόνια ζούσε και συγχωρεμένος ο αδερφός μου, ο Γιώργος, και μάλιστα σε εκείνη την. Σε εκείνο το γλέντι, ας πούμε, σε εκείνη τη γιορτή, ήταν καλεσμένη και η Ρίτα Ισακελαρίου, που ήταν από εκεί. Από εκεί ήταν η Ρίτα. Τότε το έμαθα ότι ήταν από τη Σιτία. Διότι η Ρίτα δεν είχε προφορά καθόλου. Λασιθιώτησε ήταν. Εκεί όμως όταν πήγαινε, τι μίλαγε. Άμα άκουγε τη Ρίτα εκεί πέρα να μιλάει κριτικά. Και πάνω λοιπόν στην πλάκα και στη συζήτηση, μου είπαν αυτό ακριβώς, ότι και καλά η Κρήτη γέννησε την Άξο. Και τους λέμε, ήταν λέτε, λέω, που μια ωραία γυναίκα είχατε και σας την πήραν οι Ναξώτες. Και μου λέει, ποια, την Αριάδνη, τους λέω. πάντως δεν το λες ούτε για αστείο, έτσι, και τώρα στην κουβέντα δεν το λες για αστείο, συνέχεια το λες ότι... Κοίταξε τώρα. Οφείλω να πω όμως. Η ιστορία δεν με διαψεύδει. Όχι, δεν με διαψεύδει. Τίποτα, τώρα, αν θες να το σοβαρέψουμε. Και εσύ τουλάχιστον εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα. Οφείλω να πω και να το καταθέσουμε εδώ ότι στη σελίδα της Νάξου τα ευρήματα που έδωσε τώρα το Πανεπιστήμιο του Καναδά, και όχι ελληνικό πανεπιστήμιο, ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού ή οτιδήποτε άλλο, το Πανεπιστήμιο του Καναδά είναι 270.000 χρόνων κατοίκηση και πολιτισμός. Μου το έπεσε και την άλλη φορά. Το είχα πει. Το λέω και εγώ, πληροφορία από σένα. Και λέω ότι την πληροφορία αυτή την πήρα από τον Γιώργο. Δεν είναι από, είναι στο Πανεπιστήμιο του Καναδά. Υπάρχει και διεθνής ανακοίνωση για αυτό το θέμα. Ήξερα μέχρι τότε, πριν μου το πεις αυτό, ότι είχαν βρεθεί στην Κύθνο. 11-12.000 πάει στην Κύθνο, κάτι τέτοιο. Όχι, όχι, 87.000. Πάλι από αρχαιολόγο το είχα μάθει. Δεν ήταν μόνο. Και νόμιζα δηλαδή τέλος πάντων ότι αυτό ήταν το πιο παλιό. Το παλαιότερο, όχι. Στην στελίδα της Νάξου, λοιπόν, ξέρεις που είναι. Εκεί πέρα λοιπόν το Πανεπιστήμιο του Καναδά και έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία και η ιστοσελίδα του είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά να το ξέρει ο κόσμος αυτό, γιατί καταρρύπτηκε το ψέμα το ότι τα νησιά δεν είχαν πολιτισμό πριν από το 3-4-5 χιλιάδες χρόνια π.Χ., διότι δεν μπορούσαν να αυτοσυντηρηθούν. Έτσι λέγανε οι αρχαιολόγοι μέχρι τότε. Είναι μια γαλλική θεωρία που επικράτησε. Λοιπόν, τώρα σπάνε τα αυγά. Τα πες όλα. Είπες γαλλική θεωρία. Όχι ότι τους μειώνω, αλλά είναι δυνατό τώρα οι Ευρωπαίοι να έρθουν να μιλάνε για το δικό μας πολιτισμό. Που δεν μπορούν να καταλάβουν. Και να τους παρακολουθήσουμε, ας πούμε, για να τους δίνουμε και σημασία. Είναι σαν την περίπτωση που πήγε ο Παύλος να μιλήσει στην Αθήνα τότε, έτσι, και άρχισε να τους μιλάει για το καινούριο Θεό και γελάγανε από κάτω. Και του λέει, τι μας λες τώρα, εδώ μας τα έχει πει ο Σωκράτης νωρίτερα. Τα έχουμε πει αυτά. Τα έχουμε πει αυτά. Κάτι καινούριο να μας πει. Λοιπόν, αισθάνομαι ότι έχω απέναντί μου 300 χρόνια ιστορίας. Αισθάνομαι ότι έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο ο οποίος κουβαλάει στην πλάτη του αναγκαστικά, θέλοντας και μην μπορεί να το πετάξεις και να θες να πεις ότι το αφήνω αυτό το σακί κάτω, δεν μπορείς να το κάνεις. 300 χρόνια κονιτοπουλαίους. 250 όχι, για την ακρίβεια. Έλα μόνο τα 250. Όχι, κοίτα, η ιστορία δική μας πάει πολύ πίσω. Δεν μπορώ όμως να μιλήσω για μουσική από τα 250 χρόνια και πίσω. Δεν μπορώ να το... Δεν το ξέρω. Αν υπήρχε μουσική στην οικογένεια με αυτό το όργανο, το αρχαίογονο, την τζαμπούνα. Έτσι, τον άσκαβλο. Τον άσκαβλο. Και αυλός. Βεβαίως. Άσκαβλο. Σωστά. Τον άσκαβλο. Και μιλάμε τώρα για το 1770-72, κάπου εκεί τέλος πάντων,
που ήρθε ο παππούς εκείνος, ο Γιώργης ο Προκοπάκης από την Κρήτη, μετά την αποτυχία της επανάστασης του Δασκαλογιάννη. Και ήρθε στην... Να το, από την Κρήτη ήρθε. Ναι, ήρθε από την Κρήτη. Ναι, αλλά και στην Κρήτη πήγε από το Βυζάντιο όμως. Έτσι. Όχι, αυτά τα πράγματα ήταν ανοιχτές γραμμές. Ήταν ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας. Δεν υπήρχαν τέτοια. Και δημιουργήθηκε, γιατί άλλαξε το όνομά του, λόγω που ήταν σίγουρος ότι θα τον επικηρύξουν οι Τουρκοί. Θα τον πιάνανε, θα τον βρίσκανε. Και η Νάξος ήταν τότε ενετοκρατούμενη, αλλά τα λεφτά ήταν πολλά. Γιατί πάντα τα λεφτά όταν είναι πολλά. Αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζουν τα πράγματα, ναι. Και άλλαξε το όνομά του και έκανε επώνυμο το παρατσούκλι που είχαν και που υπάρχει ακόμα στους Προκοπάκηδες αυτό το παρατσούκλι στην Κρήτη. Και ήταν Κουνητός, που ετυμολογία έχω μάθει, τρεις εκδοχές έχω μάθει, τις δύο θυμάμαι, την τρίτη δεν τη θυμάμαι. Η μία είναι Κουνητός σημαίνει χορευταράς. Την κίνηση. Ναι, από την κίνηση. Το δεύτερο από τις... Νταντάδες που λέγαμε που κουνάγανε. Κούνια. Την κούνια του μωρού. Κούνια, ναι. Την τρίτη δεν τη θυμάμαι, Γιώργο μου. Ό,τι και να είναι, έχει να κάνει με την κίνηση. Πάντως. Ναι, πάντως, ναι. Ακριβώς. Και το Κουνητός λοιπόν το έκανε Κουνητόπουλος, που το Κουνητόπουλος το κουβαλούσε η γενιά μου. Οι προπαπούδες μου τέλος πάντων, μέχρι το 1926. Μάλιστα. Το 1927 έγινε Κουνητόπουλος. Μάλιστα. Θα πάμε στο πρώτο μας μικρό διαλυματάκι και μετά, αφού είπαμε τα προεόρτια, θα μπούμε σε σένα, στη δική σου γενιά των Κωνητοπουλέων, στη δική σου εποχή, γιατί όπως και να το κάνω, δεν θα μπορέσω να αποφύγω κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις, αλλά από σένα θέλω να πάρω πράγματα που φιλοσοφείς και όχι που παίζεις και που τραγουδάς. Σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Εσκοτεινιάσαν οι πλάσοι κι οι καρδιές έχουν σοπάσει. Οι αγγελοί βάλαν μαύρα, σήμανε η Αγία Λαύρα. Αχ, πατρίδα μου του πόνου, άνοιξε πια τα φτερά σου. Σε προσμένουν τα παιδιά σου και το πληρώμα του χρόνου. Η Αγία Σοφιά φωνάζει κι υπερμαχωδία ταζει. Η Αγία Σοφιά φωνάζει κι υπερμαχωδία ταζει. Αχ, πατρίδα μου του πόνου, έφτασε η ρογμή του χρόνου. Λαέ μου πονεμένε, στους αιώνες προδομένε, ήρθε η ώρα κι η στιγμή σου να πετήσεις τη ζωή σου. Έφτασε εκείνη η μέρα να χτυπήσει η καρδιά σου, να ανοίξεις τα φτερά σου και να σκίσεις τον αέρα. Η Αγία Σοφιά φωνάζει κι υπερμαχωδία ταζει. Η Αγία Σοφιά φωνάζει κι υπερμαχωδία ταζει.
Αχ, πατρίδα μου του πόνου, έφτασε η ρογμή του χρόνου. Εξασφαλίσετε ένα περιβάλλον για τους αγαπημένους και τους επισκέπτες σας πλήρως αποστηρωμένο και απαλλαγμένο από μικρόβια, βακτήρια και ακάραια. Η επιτραπέζια συσκευή αποστήρωσης με UVC ακτινοβολία το πραγματοποιεί. Φορητή και εύκολη στη χρήση της σε κάθε χώρο και σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Διαθέτει τηλεκοντρόλ λειτουργίας και ορισμό χρόνου απολύμανσης. Για τους επαγγελματίες που θέλουν αποστηρωμένους χώρους, υπάρχει η λάμπα οροφής με μόνιμη εγκατάσταση είτε Wi-Fi είτε χρονοδιακόπτη. Εξασφαλίστε οικονομικά και εύκολα σωστή και πιστοποιημένη απολύμανση. Βαγγέλη, είπαμε τα προεόρτια και τώρα μου έπαιξες ένα τραγούδι το οποίο είναι σημερινό, είναι γραμμένο πρόσφατα με τα τωρινά γεγονότα, με τις τωρινές ασέβειες κατά του ελληνισμού οι οποίες σε πονάνε και γι' αυτό σε έχω εδώ πέρα επειδή είσαι ένας σκεπτόμενος καλλιτέχνης και αφού γκράζεσαι την εποχή σου και την καταγράφεις αυτό που μας έπαιξε στο τραγούδι, το Πατρίδα είναι μόνο για την Αγία Σοφιά που είδες αυτήν την βεβήλωση ή γενικότερα βλέπεις μια βεβήλωση πάνω στον ελληνικό πολιτισμό και σε πόνισε αυτό. Να πω ότι αρχής γενομένης ας πούμε η σταγόνα που ξεχύλισε το δικό μου ποτήρι ήταν αυτό που συνέβη στην Αγία Σοφιά. Όμως εκτός από τη σταγόνα υπάρχει όλο το υπόλοιπο νερό μέσα στο ποτήρι που είναι όλα αυτά που συμβαίνουν στο λαό μας, που εγώ εδώ και χρόνια έχω μιλήσει για γενοκτονία, το έχω μιλήσει πριν από το φίλο μας τον Τράγκα, το έχω πει εγώ αυτό. Και όχι το λέω για εντυπώσεις, απλά εγώ το νιώσα πολύ πολύ νωρίς. Και βέβαια εξακολουθώ να το πιστεύω ότι συμβαίνει. Μελετώ τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, τι έκανε εκείνος, τι έκανε ο άλλος. Αυτό που λέω, αφού γκράζεσαι την εποχή. Και όταν συνέβη λοιπόν και αυτό, ήμουνα στην Κύθνο και ήθελα κάτι να κάνω. Δηλαδή υπήρχε μέσα μου ένα πράγμα που με χτύπαγε εσωτερικά και ήθελα κάτι να κάνω, να μιλήσω. Πώς να μιλήσω και πού να μιλήσω. Και βρήκα διέξοδο σε αυτό. Και κάτσα και έγραψα αυτό το τραγούδι. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτά όμως μαζί, αλλά δεν βλέπω, ρε παιδί μου, τον καλλιτεχνικό κόσμο να εκρήγνεται έστω εσωτερικά όπως εσύ. Υπάρχει μια παγωμάρα. Δυστυχώς. Τώρα, αν βγουν κάποιοι και με διαψεύσουν ή μας διαψεύσουν και να πούνε ότι, παιδιά, συγγνώμη, κάνετε λάθος, όλοι είμαστε στις επάλξεις και έτοιμοι, το βλέπεις εσύ. Εγώ είδα για τον κορονοϊό να γράφουν τραγούδια για την Ελλάδα που βιάζεται τόσα χρόνια. Έχει γράψει κανείς τίποτα αυτά τα χρόνια. Και δεν μιλάω τώρα από τα νέα παιδιά που με τις νέες τεχνολογίες θα κράψουν κάτι. Μιλάω για τους ταγούς, για τους μπροστάριδες, για τους κορυφαίους, για τους ψηλά ιστάμενους. Για αυτούς και από αυτούς που θα τους ακούσει και ο κόσμος. Μπράβο, που παίρνουν μεροκάματο σήμερα. Όχι για αυτούς που. Δεν ξέρω, υπάρχει φόβος, υπάρχει βόλεμα. Δεν ξέρω, δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα προς Θεού. Ούτε εγώ κατηγορώ. Λέω γιατί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι. Τότε, ας πούμε, στα τέλη της δεκαετίας του 60, είχαν ξεσηκωθεί με τη χούντα του Παπαδόπουλου, έτσι, και γράφανε και κάνανε και δείχναν θέατρα. Τώρα τι γίνεται. Επιθεωρήσεις, ταινίες, κινηματογράφοι, μπουάτ. Ναι, ακριβώς. Τόση μούγκα, ας πούμε, και... Δηλαδή, σε σχέση με εκείνη την εποχή, για να το πούμε, να το βάλουμε το πράγμα σε ένα πλαίσιο, σε σχέση με την αντίδραση των καλλιτεχνών της δεκαετίας του 60,
Προς 70, ναι. Προς 70. Με την σημερινή είναι το 100 και το 0. Ναι, ναι. Η σχέση. Και είναι πολύ, πολύ περίεργο, πολύ λυπηρό, διότι το τραγούδι έχει δύναμη. Ναι. Το φτάνει τραγούδι κάτω. Έχει δύναμη. Φτάνει κάτω. Και όπως και τότε που έδειξε τις δυνάμεις του, το τραγούδι, μπορούσε μπορεί μάλλον να τις δείξει και σήμερα, αλλά δεν γίνεται. Από την άλλη, βλέπεις ότι έχουν φροντίσει εδώ και καιρό να το αποδυναμώσουν. Παραδείγματος χάρη, το τραγούδι το οποίο υπηρετεί, το παραδοσιακό τραγούδι, είναι λίγο εντός εισαγωγικών σήμερα. Δεν είναι λίγο, εντελώς. Εντελώς. Στην άκρη, δεν παίζεται από ραδιόφωνα, δεν παίζεται από τηλεόραση. Και δεν μιλάω τώρα να βγάλει ένα καλλιτέχνη να πει ένα τραγούδι μια φορά ή σε αυτά που λένε στα γλέντια και στα όπα και στα γιούχου να πούν και ένα παραδοσιακό. Αυτό δεν είναι παραδοσιακό. Αυτό είναι ένα τραγούδι που, παραδοσιακό που εξυπηρετεί ένα σκοπό. Μιλάω να μας δείξουν ποιο είναι το παραδοσιακό, να μας πούν ποιο είναι το παραδοσιακό. Δηλαδή τα νέα παιδιά που είναι σήμερα 20 χρονών δεν έχουν ιδέα για το τι είναι παραδοσιακό. Παραδοσιακό, παραδοσιακό. Ναι, ναι. Το έχουν και από μεταφράσεις, δηλαδή από παραλλαγές. Πολύ σωστά τα λες. Βέβαια, σε όλο αυτό μέσα, το παρήγορο κατά την άποψή μου είναι ότι τα παιδιά θέλουν να μαθαίνουν. Το θέμα είναι πόσο τους αφήνουν να μαθαίνουν. Αλλά παράλληλα, και πάλι παρήγορο είναι, ότι βλέπω πώς, δηλαδή, τηλέφωνα που με παίρνουν, τώρα με το διαδίκτυο που μου γράφουν, πράγματα που με ρωτάνε κτλ. Δηλαδή υπάρχει η δίψα. Η νεολαία, ένα μεγάλο κομμάτι φυσικά, όχι όλοι, δεν έχει εγκαταλείψει την παράδοση της και τις ρίζες της. Αυτό είναι παρήγορο, όπως και στο τμήμα του χορού. Έχουμε χιλιάδες συλλόγους, χορευτικούς συλλόγους που εξακολουθούν και μαθαίνουν κτλ. Και βέβαια, επειδή είναι ένα πράγμα πολύ ζωντανό, η παράδοση εννοώ, το τραγούδι και ο χορός, είναι ένα πράγμα πολύ ζωντανό, πολύ δυναμικό και πολύ εκλεπτισμένο, γιατί μέσα στους αιώνες έχει περάσει και έχει ξαναπεράσει από κόσκινο και εδώ στο. Δεν μπορεί δηλαδή, δεν έχει τη δύναμη ένα καινούριο τραγούδι να τα βάλει μαζί του, έτσι, με τίποτα. Και βλέπεις λοιπόν ότι όλο κάτι τους ξεφεύγει. Κάνε να του κλείσουν την πόρτα από εδώ, τους ξεφεύγει από εκεί. Παραδείγματα. Θυμόμαστε τότε με τον Number One που είχε πει η κοπελιά εκείνη όμορφη στη Eurovision, αφού τα στοιχεία όλα του τραγουδιού ήταν παραδοσιακά. Ναι. Για μένα, όλα τα στοιχεία, εκτός το στίχο που ήταν στα αγγλικά, όλα τα άλλα ήταν παραδοσιακά. Και η χορογραφία. Ναι. Και γι' αυτό τους πήρε με τη μία. Τώρα, ερχόμαστε στο σήμερα και βλέπεις ότι ο Ικαριώτικος, ας πούμε, άμα δεν τον χορέψουν όλοι, θα τρελαθούνε. Όπου παίζω, βάλε μας και τον Ικαριώτικο. Είναι κομμάτι της παράδοσης που τους ξέφυγε. Και είναι μες στην νεολαία. Βλέπουμε όλα τα. Πιο πολύ το χορεύουν οι νέοι αυτό το ρυθμό, λοιπόν, παρά. Εγώ το θεωρώ αυτό μεγάλη επανάσταση. Ναι. Το θεωρώ και μεγάλη ήττα του συστήματος όμως. Ναι! Έτσι, είναι, με αυτό τους μεγάλη, λέω ότι όσο και αν κοιτάζουν να το περιορίσουν, να το σφίξουν, να το πνίξουν, κάπου ας πούμε βρίσκει μια κερκόπορτα και βγαίνει έξω. Ναι. Κατάλαβες. Ναι, και υπάρχει και μια άλλη οπτική βέβαια, που λέει ότι ρώτησε κάποιος μαθητής στο δάσκαλο, τι τα κάνουμε τώρα αυτά τα παραδοσιακά, τι το κάνω εγώ τώρα αυτό, να μάθω αυτό, να μάθω εκεί, να μάθω τι είπε ο Σοκράτης, τι είπε ο Πλάτων, πώς έπαιζε ο Κωνιτόπουλος τώρα. Άσημη, τι να μου χρησιμεύσουν. Έχεις να μου πεις τίποτα. Σκέφτηκε ο δάσκαλος και λέει, δεν έχω να σου πω τίποτα έτσι όπως το θέτεις το ερώτημα, αλλά πάμε μια βολέ μέχρι τον κήπο, στο σχολείο. Πάει και είχε δέντρα ο κήπος. Λέει, σ' αρέσει αυτό που βλέπεις. Είχε πρασινάδες. Λέει, μ' αρέσει. Του λέει, ξέρεις γιατί σ' αρέσει? Γιατί έχει ρίζες. Έχουν, όλα αυτά που βλέπεις έχουν ρίζες. Στηρίζονται πάνω στις ρίζες, ναι. Γιώργο, τώρα με βάλεις σε ένα πειρασμό να πω κάτι που το έχω πει πολλά χρόνια και λέω το δέντρο ξεραίνεται μόνο αν σαπίσει η ρίζα του. Ναι. Έτσι. Ναι. Μόνο τότε ξεραίνεται. Αν η ρίζα μένει, τα φύλλα θα πέσουν, θα ξαναβγούν. Τα κλαδιά θα τα κόψεις, θα ξαναβγούν. Τι είναι αυτό που κάνει τον Κωνιτόπουλο και χαμογελάει παρόλο που μέσα του ξέρω ότι βράζεις. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές που σε απασχολούν πράγματα, βλέπεις κάτι στην τηλεόραση, με παίρνεις τηλέφωνο, τι κίνο, το. Και χαμογελάς. Η συζήτηση που κάνουμε. Γιατί έχει να κάνει με τη μουσική,
με την παράδοσή μας. Χωρίς μουσική δεν ζεις, με την πατρίδα μας. Μόνο και ξεχνιέμαι, Γιώργο, κακά τα ψέματα. Τα προβλήματα είναι τεράστια. Αφού υπάρχουν φίλοι που μου λένε, καλά, όταν ανεβαίνεις εκεί πάνω είσαι άλλος άνθρωπος. Όταν είσαι εδώ, μου λέει, πολλές φορές, και ειδικά όταν δεν υπάρχει και κάτι, γιατί εμένα δεν μ' αρέσει το κουτσομπολί. Η στήρα, και τι φοράει μια και τι φόρεσε η Αριανή. Δηλαδή κάτι που εντελώς. Ωραίο είναι, το ωραίο είναι πάντα ωραίο, δεν λέω, αλλά πιστεύω ότι. Άντε, το πες λίγο, εντάξει, τελείω, δεν θα το κάνουμε. Και γι' αυτό, επειδή όλη η πρωινή τηλεόραση ασχολείται με αυτά, γι' αυτό έχει και το επίπεδο που έχει. Όταν μιλάς για μουσική, δηλαδή αλλάζεις. Ναι. Αλλάζεις ναι, ναι, ναι. ψυχοσύνθεσή σου μέσα σου, ακριβώς. Τι είναι κουμπί, γυρνάει ένα κουμπί. Έλα, ναι, ξέρω εγώ. Έχεις το κουμπί σου. Και ειλικρινά ποτέ δεν πίνω παραπάνω από νερό. Άρα δεν έχει σημασία αυτό. Όχι, όχι. Το ναρκωτικό με εντός εισαγωγικών είναι το τραγούδι, η μουσική και η συζήτηση γύρω από αυτά και τα άλλα, έτσι. Ναι. Τα άλλα, για την πατρίδα, δηλαδή, είτε τα αρχαία μας, τα αυτά, τα λατρεύω και στοχοποιείς, το ξαναλέω και στον αέρα, ότι σε θαυμάζω και σε ζηλεύω με την καλή έννοια πάντα που ξέρεις τόσα πολλά πράγματα. Άστο αυτό. Ναι. Θα τελειώσουμε σε λίγο. Και εσένα και το Μάνο τον Ελευθερίου, καλώς τον αντιδήμαρχο στο Γαλάτσι. Καλώς φίλο. Τι ξέρει και αυτός. Θέλεις ένα οργανικό να μου παίξεις. Μου είπες θα σου παίξω και ένα οργανικό. Γιατί. Είναι ένα κομμάτι που δικό μου κι αυτό. Ναι. Δεν είναι παλιό. Είναι καινούριο. Ναι, όταν λες δικό σου είναι 300 χρόνων και δεν ξέρεις ότι έχεις ανασύρει από εκείνο το τσουβάλι. Μην νομίζεις ότι γράφεις κάτι δικό σου. Έχεις δίκιο. Έρχεται από ένα τσουβάλι που. Πάμε στο Χατζηδάκι, δηλαδή που λέει δεν υπάρχει παρθενογέννηση. Δεν υπάρχει. Το λέω, δεν υπάρχει. Και γιατί θέλει. Το οργανικό, το τραγούδι χωρίς στίχο, τι είναι. Η μελωδία χωρίς στίχο, τι είναι. Η μουσική είναι το πρώτο πράγμα που θα ακούσεις όταν θα γεννηθείς από τη φύση. Δεν ακούς στίχους, μετά μπαίνουν στίχοι. Άρα λοιπόν είμαι απευθείας μέσα στη φύση, ένα φύλλο από το δέντρο, ναι, ναι. γράφοντας μουσική μόνο και εκθέτοντας ένα κομμάτι, ας πούμε, που τα λέμε οργανικά. Έχει άλλη τελετουργία μέσα σου όταν θα γράψεις ένα οργανικό, βέβαια, από όταν γράψεις. Το οργανικό κομμάτι πρέπει να έχει τη δύναμη να μιλήσει χωρίς να επιλέξει. Ακριβώς. Και έχουμε πάρα πολλά οργανικά. Μην ξεχνάς ότι και στο βιβλίο μου, η τέχνη της μουσικής, την Άξο. Άσε, θα το πούμε στο επόμενο, μην το προδίδεις. Πάμε να ακούσουμε το οργανικό κομμάτι σου τώρα. Ωραία. Και μετά Άνω τελεία. Και μετά θα πούμε στο βιβλίο σου.
εξασφαλίσετε ένα περιβάλλον για τους αγαπημένους και τους επισκέπτες σας πλήρως αποστηρωμένο και απαλλαγμένο από μικρόβια, βακτήρια και ακάραια? Η επιτραπέζια συσκευή αποστήρωσης με UVC ακτινοβολία το πραγματοποιεί. Φορητή και εύκολη στη χρήση της σε κάθε χώρο και σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Διαθέτει τηλεκοντρόλ λειτουργίας και ορισμό χρόνου απολύμανσης. Για τους επαγγελματίες που θέλουν αποστηρωμένους χώρους, υπάρχει η λάμπα οροφής με μόνιμη εγκατάσταση, είτε Wi-Fi είτε χρονοδιακόπτη. Εξασφαλίστε οικονομικά και εύκολα σωστή και πιστοποιημένη απολύμανση. Αυτό που ακούσατε είναι μια, γελάς, είναι μια έμπνευση του Κωνιτόπουλου αυτόν τον καιρό της καραντίνας. Γι' αυτό ναι, και λέγεται και το ζεμπέκο της καραντίνας. Ναι. Να δείτε πόσο αφουγκράζεται την εποχή. Και την γράφεις και την κάνεις τραγούδι. Κάθε καλλιτέχνης, αν είναι ζωγράφος, αν έχει το χρωστήρα του, την κάνει εργοτέχνης, αν είναι συγγραφέας θεατρικός, κάνει ένα ωραίο δοκίμιο, ένα ωραίο θεατρικό έργο, πρέπει να καταγράφει την εποχή του. Το πιστεύεις αυτό ή δεν το πιστεύεις? Ναι. Ναι, βέβαια. Γιατί στην ουσία είσαι ένας ιστορικός. Γιατί ψάχνουμε να βρούμε για τα παλιά χρόνια, τα αρχαία χρόνια, καταγραφές? Αυτές είναι οι καταγραφές. Δηλαδή, ιστορικός δεν είναι μόνο αυτός που γράφει την ιστορία, είναι και αυτός που αυτό που συμβαίνει εκείνη την εποχή κάνει έργο τέχνης. Ακριβώς. Έτσι. Έχεις σκεφτεί ότι είσαι ιστορικός, που έχεις τώρα αυτά που έχεις γράψει, αυτά που έχεις πει, έναν γάμο που έχεις τραγουδήσει, που εμπνεύστηκες από ένα γάμο που πήγες, μια ωραία κοπέλα, μια ωραία νύφη, ένα ωραίο ζευγάρι και το έκανες τραγούδι, έχεις καταγράψει εκείνον τον γάμο, τον πέρασες στην ιστορία. Δηλαδή, στην ουσία τι κάνεις? Καταγράφεις την ιστορία των πανηγυριών, των γεγονότων που πήγες και είδες, των λαϊκών εκδηλώσεων. Αν και δεν το είχα δει ποτέ έτσι, έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί όσο μιλάς, συντονίζομαι. Ναι. Και έτσι είναι όντως. Εγώ σε κάθε γάμο που πάω, ας πούμε, γράφω, αφού ρωτήσω ονόματα και διάφορα του ζευγαριού και τους γονείς τους κτλ. Και γράφω τραγούδι. Αυτοσχέδιο, εκείνη την ώρα. Αυτοσχέδιο. Για εκείνο το γάμο. Για εκείνο το γάμο. Έχω ένα ολόκληρο ντοσιέ που είναι και γράφω πάνω. Γάμος, π.χ. Γιώργος Λεκάκης. Π.χ. Ναι, γράφω. Αυτά μια μέρα θες να μου τα παίξεις. Γιατί να καταγραφούν. Η μουσική μπορεί να έχω ίδια, αλλά δεν έχει ο στίχος είναι άλλος. Ναι, αυτό όμως σημαίνει ότι καταγράφεις μια εποχή, καταγράφεις κάποια γεγονότα. Ναι. Και μπορεί κάτι ιδιαίτερο να έχει γίνει και να το δεις και να το γράψεις. Εδώ όμως, αφού θα αφήσω λίγο χρόνο για το βιβλίο σου, αλλά θέλω να συζητήσουμε αυτό το υπέροχο πράγμα που έχουν όλοι οι νησιώτες, οι Κρήτες, οι Αιγαίοι, Μυτιλίνη το έχει πάρα πολύ, οι Κυκλαδίτες το έχουν πάρα πολύ. Το αυτοσχέδιο δύστιχο. Τη μαντινάδα που λένε στην Κρήτη. Όχι, Γιώργο μου, εδώ καλά κάνεις και το ανοίγεις το θεματάκι. Η μαντινάδα είναι τετράστιχη. Ναι, ναι, δύστιχο είναι στην Κρήτη, στις Κυκλάδες όμως. Αυτό στην Άξο. Αυτό λέω. Και το λέμε κοτσάκια. Αυτό λέω. Είναι ένα αυτοσχέδιο όμως. Ναι. Δημιούργημα. Ναι. Εκείνη τη στιγμή που μπορεί και να χαθεί αν δεν το καταγράψει κάποιο, δεν ναι. το θυμάται ούτε καν αυτό που τραγούδησε, αυτό που είπε. Έχουν χαθεί πολλά, αλλά και πολλά έχουν μείνει. Διασωθεί. Γιατί κάποιοι τα θυμούνται και τα λένε. Αυτό λέω. Δεν έχει σημασία πόσου στίχου θα έχει, αν είναι 4, 2, 5, 6. Υπάρχουν ολόκληρα αυτοσχέδια κάλαντα, στι Κυκλάδες ειδικά, στη Σύθνο κλπ. Που είναι μακροσκελέστατα ποίηματα. Ναι. Γράφτηκαν για μια χρονιά. Απλά είναι δύστιχα, εννοώ δύο στίχοι, όχι ένα και τέλος. Θέλω να σταθώ στο αυτοσχέδιο που μετά πετιέται. Ναι. Δηλαδή έχει αυτήν την δύναμη αυτό ο καλλιτέχνη να γράψει κάτι μέσα από την ψυχή του και μετά δεν τον νοιάζει. Το είπε. Έφυγε. Ναι, ναι. Τώρα, αυτοί που ακούνε μπορεί να το συγκρατήσουν. Ναι. Ο ίδιος μπορεί να μην το συγκρατήσει. Και να μην τον νοιάζει. Ναι. Πόσο μεγάλη ψυχή έχει αυτό το πράγμα? Να κάνεις ένα παιδί και μετά να το αφήσεις. Στον κόσμο. Στον κόσμο. Το κάνεις δώρο. Ναι, το κάνεις δώρο. Mm-hmm. Όντως. Για σκέψη. Ένα ταξίμι. Ένα αυτοσχεδιασμό. Ένα αμανέ. Το ίδιο πράγμα είναι. Πού δεν ξαναγίνεται. Αυτό που δεν ξαναγίνεται. Γιατί ένα στίχο πες το θυμάται ο άλλο. Αλλά τον αυτοσχεδιασμό που κάνει. Αφού καμιά φορά. Που, γιατί ξέρεις, σου έρχεται. Δεν είναι ότι έχεις προγραμματίσει πότε θα κάνεις έναν αμανέ. Σου έρχεται. Τον δημιουργεί το περιβάλλον, τον δημιουργεί η ατμόσφαιρα. Μια εικόνα. Ναι, και τα λοιπά. Ακριβώς. Εμένα τουλάχιστον
με φτιάχνει και το πόσο καλή σύνδεση έχει γίνει με εμάς την ορχήστρα, δηλαδή, και τους, με τον κόσμο. Τον κόσμο κάτω. Εκεί φτιάχνομαι. Δηλαδή, όταν δω ότι την κάθε μου νότα, την κάθε μου φράση την εισπράττει ο άλλος, εκεί φτιάχνομαι και θα πω και τον αμανέ. Γι' αυτό και θα έπρεπε, κατά την άποψή μου, να γράφονται. Ναι. Για μένα, αν ήταν, υπήρχε ένα Υπουργείο Πολιτισμού σοβαρό, θα έλεγε πώς είστε εσείς οι παραδοσιακοί, 100, 200, 500, θα με ενημερώνετε πού θα πάτε να παίξετε και τι και θα στείλω έναν άνθρωπο να το ηχογραφήσει, να το βιντεοσκοπήσει, να το έχω αρχείο. Τι λες τώρα, ο Υπουργός Πολιτισμού μας έριξε στα σκουπίδια, μας είπε φοροφυγάδες τελευταία, μας είπε ανυπόταχτους, δεν ξέρω τι άλλο μας είπε. Ναι. Μαύρες μέρες για τον ελληνικό πολιτισμό, για τους καλλιτέχνες βασικά, από την αντιμετώπιση αυτής της κυρίας. Και ιδιαίτερα εμείς οι παραδοσιακοί. Και ιδιαίτερα οι παραδοσιακοί. Πάμε λίγο στο βιβλίο σου. Δεν το περίμενα, ειλικρινά, ενώ ξέρω φιλοσοφείς, σκέφτεσαι, κάνεις, δεν το περίμενα να κάτσεις κάτω και να γράψεις ένα τέτοιο βιβλίο με τέτοια ακρίβεια, με τέτοια λεπτομέρεια, με τέτοια ανάλυση, με τέτοια αγάπη. Δεν το περίμενα. Ήξερα ότι τα λες, ήξερα ότι τα συζητάς. Αλλά τι ήταν αυτό που σε έκανε να πεις «Όχι, θα το γράψω και το εκδώσω»? Είναι αρκετά. Το αν είναι καλό ή όχι, βέβαια, αυτό θα το κρίνει ο κόσμος. Και σε ευχαριστώ για την κριτική σου. Αλλά εδώ έρχεται ο πατέρας μου που έλεγε «Άκου να δεις, άμα είναι να κάνεις κάτι, θα το κάνεις καλά, ας μην το κάνεις καθόλου», μου λέει ο μπαμπάς μου. Θεός χωρίς τον, γιατί με τον τρόπο του, έτσι, που μίλαγε, και σου μίλησα τώρα στη μητρική μου γλώσσα. Αυτόν άκουσα, γι' αυτό γέλασα. Ύστερα, για μια στιγμή συνέβη το εξής στη δεκαετία του 80. Μου ήρθε αυτή η ιδέα να καταγράψω μαζί με τον αδερφό μου, τον συγγνώμη, τον Γιώργο, τα οργανικά κομμάτια, ναι, της Νάξου. Γιατί τα άλλα, τα που περιέχουν στίχο. Λίγος πολύ. Ναι, τα έχει πει η Ειρήνη, τα έχει πει ο Γιώργος, τα έχω πει εγώ, τέλος πάντων η οικογένεια. Τα οργανικά όμως δεν υπήρχαν. Στην αφέλειά μου επάνω, εντάξει, θα το κάνω. Δηλαδή, βάλ το στο πρόγραμμα. Πρώτα μπαίνει στο κεφάλι, ναι, 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 και μετά σιγά σιγά δρομολογείται. Και ξαφνικά πεθαίνει ο Γιώργος. Το 91. Μέσα σε όλο το υπόλοιπο σοκ, ένα κομμάτι του σοκ είναι και αυτό. Ότι δεν καταγράφηκαν τελικά. Δεν ανταλλάξαν τις πληροφορίες, τι θα γράψουμε, τι θα καταγράψουμε. Ναι. Και αρχίζω λοιπόν, σιγά σιγά μετά αφού περάσανε κάνα δύο χρόνια, τρία. Να φύγει το σοκ. Όμως το άλλο μετρώει. Ότι, δηλαδή, μου χτυπάει καμπανάκι ότι δεν μπορείς να το αφήνεις για αύριο το πράγμα. Μιλώντας με τον ξάδερφό μου, τον Αντώνη τον Κωνιτόπουλο, του λέω, ρε, ποιος θα μας τα παίξει όμως τώρα αυτά? Μου λέει, ο Μανώλης ο Μπαρμπεράκης είναι ο μόνος. Και είχε δίκιο, γιατί ο Μανώλης ο Μπαρμπεράκης είναι μαθητής του πατέρα μου, από τους καλύτερους, αγαπούσε πάρα πολύ και αγαπάει. Άμα μιλάει για τον πατέρα μου, κλαίει. Και λέω, άρα αυτός είναι. Τον φέραμε από την Άξο, γιατί μένει στην Άξο Μανώλης, ήρθε και αρχίσαμε να λέμε ιστορίες καλή ώρα και να παίζουμε και να δεις κλάμα όλοι μας και οι τρεις. Λέγαμε εκείνα. Και ξεκινήσαμε λοιπόν και γράφαμε τα οργανικά του... Στην αρχή τα είχα πει τα οργανικά της Νάξου, σκεφτόμουν για τίτλο. Τα γράφαμε στο στούντιο, γιατί έτσι ξεκίνησε. Γράψαμε γύρω στα 22 στην αρχή. Μετά έφυγε ο Μανώλης, ξέρω εγώ. Περάσαν, άρχισαν να ψάχνω, λέω, να μην αφήσω πράγματα πίσω. Και έβρισκα. Και κάθε φορά λοιπόν ανέβαινε ο Μανώλης επάνω και τα γράφαμε. Και δώστου γινόταν αυτό. Στο τέλος, επειδή είχε περάσει αρκετός χρόνος, γιατί δεν είναι εύκολο να τα βρίσκεις, έτσι, από έρευνα ξέρεις. Έπαιξε και κάποια κομμάτια ο μικρός, ο πολυχρόνης, ο Κόρες. Συμπληρώθηκαν 52 και μάλιστα είχα 51 και μου λέει ο Μάνος Ελευθερίου, γιατί μου λέει 51 και όχι 52. Λέω, τώρα την κολοκυθιά παίζουμε, του λέω, Μάνο, όχι, μου λέει, διότι οι εβδομάδες του χρόνου είναι 52.
θα γράψεις... Άλλο νούμερο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι, θα γράψεις, μου λέει, άλλο ένα. Και ψάξα λοιπόν και πραγματικά είχα αφήσει ένα το My Desk and Man, που είναι μια μουσική και ένα στίχος που υπόθηκε το 12, το 1912, όταν οι φαντάροι φεύγανε για τους Βαλκανικούς αγώνες. Μαϊντες και αμάν αμάν το 1912, μου λέει η μανούλα μου, σηκώσα Παναγία μου κτλ. Κτλ. Την ώρα του πολέμου. Λοιπόν, και γίνανε 52. Από τα 52 στα 10, για να μην ο ακροατής να μην, ας πούμε, πάθει κοκομπλόκο, τραγούδισα και 10 από τα 52. Άρα τα 42 είναι οργανικά. Και έτσι έχουμε στη λοιπόν. Συνέχεια, ναι, στη συνέχεια λοιπόν έκανα όλο αυτό, πήρα τη μουσική και πάνω σε αυτό έγραψα παρτιτούρες για όλα τα κομμάτια όπως είναι επεγμένα. Έδωσα και μια πρόταση με τα μόρια και έγραψα και ιστορικά στοιχεία για το καθένα. Έβαλα τους ανθρώπους που δημιούργησαν αυτή τη μουσική τους. Παλιούς βιολάτορες δηλαδή, τον παππού μου, τον πατέρα μου, κάποιον άλλο από την Κομιακή που λεγόταν Θεοφάνης, στις χώρες του και άλλους και άλλους. Τους παρουσιάζω μέσα στο βιβλίο με μικρά βιογραφικά φυσικά, γιατί το βιβλίο είναι μουσικό. Και γίνανε και άλλες κινήσεις και βγήκε ένα βιβλίο που πραγματικά αρέσει πολύ. Είναι ένα κόσμημα βιβλίο, κυρίες και κύριοι. Τίτλος του, δεν είπες τίτλο. Ναι, μιλάς τόση ώρα, δεν είπες τίτλο. Ήθελα να πεις και εσύ κάτι. Τίτλο. Μην με πεις και πολύ λόγα. Η τέχνη της μουσικής στην Άξο, 19ος και 20ος αιώνας. Και ξεκινάς με ένα αγγείο από πότε, που είναι μέσα στο βιβλίο, εκείνο το αγγείο με τη μουσική, που παίζει μουσική. Τον αρπιστή, λες. Ναι. Τον αρπιστή της... τον Κυκλάδο. Κυκλάδο. Ναι. Δεν το ξέρω, Γιώργο, δεν το θυμάμαι. Τρίτη χιλιετία προ-Χριστού και ένα, και από το Αρώνι, ένα αγγείο που είχες μέσα, επίσης τρίτη χιλιετία. Δηλαδή, τουλάχιστον αποδεδειγμένα με εικόνες, τουλάχιστον 5-6 χιλιάδες χρόνια μουσική στην Άξο. Θέλω, μιας και μου έδωσε αυτή την ευκαιρία, να πω ότι σε αυτά όλα με βοήθησε ένας επίσης πατριώτης μου, ο Σαχάς ο Αποστόλης, και αυτός και η κόρη του, που προσέξαν και τα κειμένα μου, ξέρετε, τα ψηλοδιορθώσανε, και από το αρχείο τους βάλανε μέσα φωτογραφίες. Ο Αποστόλης, και θέλω να τον ευχαριστήσω, εκτός από τον Μπαρμπεράκη, δηλαδή τον Μανώλη, τον Αντώνη τον Κονιτόπουλο και το μικρό τον Κορέ, τον Πολυχρόνη, θέλω να τον ευχαριστήσω. Να το πάρετε αυτό το βιβλίο όσοι αγαπάτε την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Τώρα... Θέλω να πω, δεν κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία. Όποιος θέλει να το προμηθευτεί, θα πρέπει να πάρει ένα τηλέφωνο που θα δώσω τώρα. Δώσ' το. 6977 35 34 32. Έτσι. Εύκολο. Παρακαταθήκε ένα βιβλίο για κάθε καλή μουσική βιβλιοθήκη, όποιο παιδί θέλει και μπαμπά που θέλει το παιδί του πραγματικά να μάθει. Μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο το βιβλίο, είναι και τα CD μαζί. Τα CD μαζί. Ναι, ναι. Τρία CD. Τώρα όμως ήρθε η έκπληξη της εκπομπής. Θα παίξεις ένα τραγούδι και θα τραγουδήσεις που το γράψαμε παρεΐτσα, πονώντας και οι δύο με αυτά που συμβαίνουν για την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας, που τόσο πονάμε και αγαπάμε και ενώσαμε τις δυνάμεις μας να κάνουμε αυτό το μικρό έργο τέχνης και ας το πάρει ο κόσμος, ο πλανήτης μέσα από το διαδίκτυο και ας το κάνει ό,τι θέλει. Κυρίες και κύριοι, ο Κονιτόπουλος, ένα τραγούδι, το «Αχ, πατρίδα μου Ελλάδα», που γράφτηκε για αυτά που περνάει τώρα η Ελλάδα. Απολαύστε το, με αυτό θα κλείσουμε. Τους στίχους τους έγραψε ο Γιώργος. Εντάξει. Και η μουσική έτσι στο γόνατο λέει. συζητάς, στο όρθιο εντελώς. Μόνο αυτό θέλω να πω, Γιώργο μου, ότι ποτέ, το λέω για τους καιρούς, ποτέ το σκοτάδι δεν νίκησε το φως και η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Απολαύστε το. Αχ, πατρίδα μου Ελλάδα, σύ του κόσμου είσαι λαμπάδα, καίγεσαι για να φωτίσεις τους ανθρώπους να ξυπνήσεις. Αχ, πατρίδα
μου Ελλάδα, μαύρο φως και σιλιακάδα, νοιάζεσαι για να φωτίσεις, φως και γνώση να σκορπίσεις. Αχ, πατρίδα μου Ελλάδα, σύ του κόσμου φεγγαράδα, και για σένα ανοίγεις δρόμους της δικαιοσύνης νόμους.